Καλησπέρα σε όλους από την All Stars Arena του ΆΚΑ. 5η 12 Μαΐου, πρώτος προημιτελικός στην Development 2 Playoff πρωταθλητή. Όπως συνηθίζει να τα λέει η κοινότητα του μπασκετάκι, πρώτο μάτς της σειράς ανάμεσα σε ανώνυμους και Young Ballers, δύο καταπληκτικές ομάδες που πρωταγωνίστησαν σε τέταρτο και πέμπτο όμιλο αντίστοιχα. 21-1 το ρεκόρ που έτρεξε φέτος η ομάδα του Μπουτσικάκη, η Ανώνυμος. 22 το ρεκόρ για την ομάδα του Μιχάλη Στεφανάκου. Σχεδόν όλα έτοιμα για τον τζάμπολ. Στεφανάκος, Γεωργιάδης, Ζορμπάνος, Βαρκάρης και Ανδρεάδης από τη μία πλευρά, από την άλλη ο Δρακόπουλος, ο Φιλαρτζής, ο Κότσιας, ο Ουζουνίδης. Και ποιον δεν είπα, με το νούμερο 5 ο Ελευθεριάδης που θα δείξει τον τζάμπολ απέναντι στον Γεωργιάδη. Κριτήριο διαφορά πόντων, θυμίζω, 2 μάτς θα γίνουν, το πρώτο σήμερα, το δεύτερο στις 15 πέμπτου στο Μπασκετάκι Αρένα. Δρακόπουλος στην πρώτη κατοχή για τους ανώνυμους. Ουζουνίδης, βλέπουν οι μπόλερς και θα κερδίσουν και το φάουλ με τον Ζορμπάνο. Να πούμε, αν δεν το έχετε ήδη καταλάβει, ότι οι Young Ballers έχουν απόψε στο πλευρό τους περίπου 15-20 φίλους τους. Βλέπετε πίσω από την μπασκέτα, Βαρκάρης για 2 στο καλάθι και η εξέδρα μπαίνει στην εξίσωση από νωρίς, 0-2 το πρώτο μισό λεπτό. Περνούν το κέντρο χωρίς πρόβλημα οι ανώνυμους, δύο ομάδες με αρκετές ομοιότητες και αρκετές διαφορές. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Δρακόπουλος, Μπουτσικάκης από τους πιο επικίνδυνους για την ομάδα των ανώνυμους. Κότσιας, ένα δευτερόλεπτο, η μπάλα θα του μείνει στα χέρια, πρόλαβε να εκτελέσει αλλά άστοχα. Ανδρεάδης, σύμφωνα στο ανοιχτό γήπεδο, τον καταδιώκει και ο Ζουνίδης, λάθος πάσα. Ο Ζορμπάνος με μπλεζόν, όχι, ο Βαρκάρης είναι, διορθώνω, αλλά η κατοχή ξανά για τους ανώνυμους. Κάπως έτσι κυλά το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Όποια ομάδα περάσει από την σειρά αυτή προκρίνεται στο Final Four, εκεί όπου θα βρει απέναντι τον νικητή τη σειρά, Team Nico vs Bonobo. Επιστρέφουμε το μάτι εκεί που ο Δρακόπουλος ψάχνει διάδρομο. Μια βόλτα από την baseline, Μπουτσικάκης για 3 στο σίδερο. Rebound από τον Στεφανάκο μακρινό. Ο ευθύνο νους των Young Ballers. Ζορμπάνος σώζει την κατοχή, ακόμη 10 δεύτερα, υπάρχει χρόνος για τους μπόλες. Γεωργιάδης, πιέζει ο Κότσιας, πιέζει και ο Δρακόπουλος, πάσα στο πλάι, Βαρκάρης για 3. Σύρμας Βαρκάρης, ξεκινά εξαιρετικά το μάτς με τρόπο στους πρώτους 5 πόντους για την ομάδα του, 0-5. Βαρκάρης που μίλησε και στην κάμερα της διοργάνωσης. Τις δύο ομάδες έχουν έρθει διαβασμένες. Ελευθεριάδης απέναντι στον Κότσια. Από τη δική του απόδοση θα εξαρτηθούν πολλά, ως συνήθως για τους ανώνυμους. 2 δεύτερα ακόμα, Δρακόπουλος, πίεσαν οι μπόλερς. Εδώ θα δεχτούν το πρώτο καλάθι από τον Νίκο Δρακόπουλο. Δρακόπουλος που μετρά κάτι λιγότερο από 10 πόντους φέτος ανά παιχνίδι. 2-5 το σκορ. Βαρκάρης, επιθετικό φαουλ. Από ένα φαουλ για κάθε ομάδα στα πρώτα 2,5 λεπτά. Θα μείνουν ψηλά για να δυσκολέψουν το κατέβασμα της μπάλας χωρίς πρόβλημα ο Ζωνίδης. Περνά το κέντρο, στήριμα στο πλάι, εκεί που είναι ο Μπουτσικάκης. Εξαιρετικός σερ 3 πόντων, εδώ το αποδεικνύει. Μόλις στη δεύτερη του προσπάθεια συνδέεται με τον αντίπαλο καλάθι. Πίτερ Μπουτσικάκης, 5 όλα και το μάτς παίρνει φωτιά από νωρίς. Στεφανάκος για τον Ζορμπάνο και αυτός εύστοχος. 5-8 με τον Παναγιώτη Ζορμπάνο να κάνει κάτι που ξέρει πολύ καλά, να εκτελεί από την περιφέρεια. Πρώτος στα κλεψίματα, αν δεν κάνω λάθος, στην φετινή τη 2 ο Παναγιώτης. Δρακόπουλος επιθέτει και πάλι καλάθι, φτάνει τους 4 πόντους, 7-8. Ζορμπάνος, ωραία πάσα στον Βαρκάρη. Ο Βαρκάρης τιμωρεί. Ωραία δημιουργία του Ζορμπάνου. Δρακόπουλος θέλει να επιτεθεί γρήγορα. Καλάθι και φάουλ. Τρομερή φάση από τον Δρακόπουλο που
ξεκινά καυτό στο μάτς, δημιουργώντας συνεχόμενα προβλήματα στην άμυνα των Bowlers, που εδώ δεν κατάφεραν να τον σταματήσουν ούτε με το φάουλ. 9-10 και μια συμπληρωματική βολή για τον Νίκο Δρακόπουλο. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στη regular season. Είμαι ένα Anonymous επικράτησαν με 71-66 του Comic Mastera. Με 79-50 νίκησαν οι Bowlers τους Picnics. Κλέβει ο Μπουτζουκάκης, δεν πρόσεξαν οι πράσινοι. Δρακόπουλος στον Κότσια. Ο Ζουνίδης για τρεις. Με ωραία καμπύλη, δεν είναι καλό το σουτ. Τελείωσε φανάτος και να κατεβάσει και την μπάλα. Κορμπάνος. Εκτελεί για τρεις, είναι καλό το σουτ. Το βάζει και αυτό ο Παναγιώτης. Ξεκινά εξαιρετικά το μάτς. Το αφιερώνει στους φίλους των Bowlers που ακολούθησαν πιστά την ομάδα στο πρώτο της πραγματικά πολύ μεγάλο παιχνίδι στην διοργάνωση. 9-13 με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας και στις δύο πλευρές. Κότσιας! Άμεση απάντηση από τον Γιάννη Κότσια. Δεύτερο σκόρερ, μάλλον τρίτο σκόρερ της ομάδας φέτος με 12,8 πόντους ανά παιχνίδι. Ο ταχύτατος Κότσιας. Ζορμπάνος βαρκάρης απέναντι σε δύο παίκτες. Δεν είχε εύκολο έργο, άμυνα με φάουλ. Ελπίζω πραγματικά η φωνή μου να ακούγεται στη μετάδοση. Υπάρχει πάρα πολύ φασαρία στο κλειστό βοηθητικό του ΆΚΑ. 12-13 το σκορ, 2 φάουλ για κάθε ομάδα, 5,5 λεπτά ακόμη στην πρώτη περίοδο. Τις πρώτες αλλαγές τους ετοιμάζονται να κάνουν οι δύο ομάδες. Ο Κότσιας πήγε στον παγκό. Έχει πάρει... Έχει πάει απλά να φυνερώ. Πέρασε ο φιλαρδής του παίκτη. Το νούμερο 9. Ανδρεάδης για 3. Αστόχησε, rebound του Ελευθεριάδη. 12-14. Μπουτζικάκης αναλαμβάνει το μαρκάρισμά του ο Στεφανάκος. Καλή άμυνα overplay του Τορμπάνου που δεν ολοκληρώνει στο κλέψιμο. Ακόμη 14 δευτερόλεπτα στην επίθεση των Anonymous. Ο Ζουνίδης, καλή επαναφορά προς δεξιά των Bowlers. Ο Ζουνίδης νικά τον Ανδρεάδη και ισοφαρίζει το μάτς. 14 όλα υψηλή παραγωγικότητα στο πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης με 28 πόντους αθλητικά. Σε ρόλο οργανωτή ο Στεφανάκος ο συνήθως για τους Bowlers. Μια υπερφόρτωση τώρα από τον Ζορμπάνο που προσποιείται. Η πάσα δεν ήταν καλή, εκεί κακή συνεννόηση με Ανδρεάδη και Στεφανάκο να βρίσκονται σχεδόν το ίδιο σημείο. Δρακόπουλος, το Eurostep πέρασε, το χάσε, πήρε ο Βαρκάρης. Γρήγορο transition ο συνήθως για τους Bowlers, πάσα στο πλάι, εκεί που ο Ζορμπάνος προσπαθεί να σώσει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Παραμένει το 14 όλα. Ο Γιάννης Κότσιας μίλησε στην καμάρα της διοργάνωσης εκ μέρους των Anonymous λίγο πριν το τζάμπολ και φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το σημερινό μάτς της ομάδας του, μιλώνοντας ότι οι Anonymous είναι ικανοί να προκριθούν εντός εισαγωγικών από απόψε. Δεν είναι αφανή αυτό, το μάτς είναι ισορροπημένο για την ώρα. Μπροστά τώρα οι Anonymous διακυρώς Νίκου Δρακόπουλου, ο οποίος πρέπει να φτάνει τους 8 πόντους σίγουρα. Δεν έχω στατιστικά δυστυχώς μαζί μου. Στην πάσα του Στεφανάκου με ρίσκο έκλεψε ο Ζουνίδης, έβαλε ωραία την μπάλα μπροστά και σκόραρε στο μικρό γήπεδο. Ιδιαίτερα ταχυδυναμικός παίκτης ο Ζουνίδης, το έχει αποδείξει χρόνια τώρα και με παρουσία στην ελίτ με τη φανέλα της Οκλαχώμα, όπως πολλά στελέχη των Anonymous. Βαρκάρης, Γεωργιάδης στον Στεφανάκο. Ζορμπάνος για το τρίτο δικό του τρίποντο. Άτυχος ο Παναγιώτης, φάουλ του Ανδρεάδη πάνω στον Ζουνίδη στη διεκδίκηση του rebound και τρίτο ομαδικό των Bowlers. Όλα αυτά 3:34 πριν τη συμπλήρωση της πρώτης περίοδου, έχουμε time out. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Εδώ
Γεωργιάδης, Στεφανάκος, Ζορμπάνος, Βαρκάρης και Γεωργιάδης με την ίδια μετά θα συνεχίσουν οι μπόλερες, αν δεν κάνω λάθος. Ουζουνίδης, Φιλαρτζής, Καρακόπουλος, Ελευθεριάδης και Κουτσικάκης, υπάρχει τον Ανώνυμος, ολοκλήρωσαν το κλέψιμο οι μπόλερες και Στεφανάκος σκοράρει στον εφημιασμό 18-16 και ακούτε τι γίνεται. Πνίγουν τους ανώνυμους με αυτή την πίεση στα 4-30 του γηπέδου. Το έχουν κάνει ούκο λίγες φορές φέτος απέναντι σε αρκετά ποιοτικές ομάδες. Το έκαναν και απέναντι στην Drunk Team πριν από 2 εβδομάδες εδώ στο ίδιο γήπεδο. Βαρκάρης συνεχίζει το επιθετικό του κρεσέντο. Μπροστά οι Bowlers 18-19 με ένα γρήγορο 5-0 μετά το time out. Τρώνε σίδερα στην άμυνα. Αλλαγή τώρα, είναι η ώρα του Μερνίκη να περάσει το μάτσο, αντικαθιστούντας τον Ανδρεάδη που φαντάζομαι πάει στον πάγκο για να προφυλαχθεί από φάουλ. 18-19. Φιλαρτζής, ο έμπειρος γκάρ των γηπεδούχων, πέρασε, δεν πέτυχε το καλάθι. Δρακόπουλος επιμένει και βγάζει έξω ο Μπουτσικάκης, αυτό είναι πέναλτι αλλά το χάνει. Ο Ζορμπάνος στο rebound. Γρήγορο transition από τον ιδιαίτερα αθλητικό Ζορμπάνο. Βγάζει ο Δρακόπουλος και το παραδέχεται υποτικά. 18-19, 2-28 για το φινάλε της περίοδου. Πάντα στα σίγουρα χέρια του Μιχάλη Θεβανάκου. Βαρκάρης, περφόρτωση του Ζορμπάνου. Τώρα θα πάρει την μπαλά. Θεβανάκος, καλή άμυνα του Δρακόπουλου, θα του κλέψει την μπάλα. Δρακόπουλος όλη τη διαδρομή, άτσαλο τελείωμα. Παίρνει ο Γεωργιάδης και αποφεύγει ωραία τον Μπουτσικάκη. Γρήγορα θα επιτεθούν οι Bowlers, καλάθι όχι, φάουλ ναι. Και χειροκροτήματα από εξέδρα και πάγκο. Ζευγάρι βολών για τον Γεωργιάδη. Μάτς με τρομερή ένταση από το ξεκίνημα. Νέο time out. Επιστροφή στο ΆΚΑ για τις βολές του Γεωργιάδη. Ξέχασα να πω ότι οι ανώνυμους κατεβαίνουν με 12 απόψε. Εν αντιθέσει με τους Bowlers που έχουν μόλις 2 λύσεις από τον πάγκο, έναντι 5 των ανώνυμους, 7 άτομα στο roster δηλαδή των Young Bowlers. Μπάλα πέφτει στο καλάθι, 18-20 συν 2 για τους πράσινους. Έξω η δεύτερη rebound του Ουζουνίδη. Πιέζει ο Ζορμπάνος, ο Ζουνίδης χωρίς πρόβλημα. Πάσα εκεί στον συνοστισμό, χωρίς τύχη, θα κλέψει ο Γεωργιάδης, ξανά. Μπερμίγκης, Στεφανάκος, βγάζει εκτός ο Στεφανάκος, λέει ο ρέφερι. Καλή αμένα του Μπουτσικάκη. Στεφανάκος, Βαρκάρης, Μερμίγκης, Ζορμπάνος και Γεωργιάδης από τη μία πλευρά, Φιλαρτζής, Ζουνίδης. Στεφανάτος, ο Μπουτσικάκης και ο Στρίκος. Για πρώτη φορά πέρασε ο Στρίκος όπως και ο Στεφανάτος. Στρίκος, Στεφανάτος στα 7 δεύτερα διεισδύει και αστοχή. Μια καλή άμυνα, Ζορμπάνος. Πατά φρένο και αφήνει στον Στεφανάκο για να οργανώσει. Γεωργιάδης βάζει το screen. Σκέφτηκε, δίστασε. Θέλησε να δώσει στον Ζορμπάνο. Κακή συνεννόηση, κλέψιμο για τους ανώνυμους. Αλλά τώρα βρίσκει στο πόδι του Ζορμπάνου. Ενώ όσο περνάει η ώρα έρχονται όλο και περισσότεροι φίλοι των Young Bowlers. Κατάσταση θυμίζει τελικό και νομίζω έτσι τον βλέπουν και οι δύο ομάδες. Εδώ όμως έχουμε κακά νέα. Ο Στεφανάτος έχει τραυματιστεί, δεν πατάει καλά και αποχωρεί τουλάχιστον προσωρινά από το μάτς. Φάνηκε να γυρνά το πόδι του, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό.
Στη θέση του ο Κότσιας, Κότσιας που δεν φάνηκε επιθετικά στο ξεκίνημα. Τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο, συν 2 για τους μπολές. Κατοχή για Ανώνυμους με Ουζιουνίδη να πασάρει στο πλάι. Αλέξανδρο Βαρκάρη χωρίς αποτέλεσμα. Κουτσικάκης άστοχος, Ουζιουνίδης επιμένει, τελειώνει με τα αριστερό. Αλλά δεν σκοράρει και ο Στρίκος κερδίζει φάουλ για βολές. Πέμπτο μαδικό των Young Bowlers. Το 18-20, 38,3 απομένουν στο ρολόι, λογικά παιχνίδι δύο κατοχών. Μέσα η δεύτερη, διαφορά στην ελάχιστη τιμή της, επιστρέφει ο Στεφανάκος αντί του Γεωργιάδη. Ενώ έχει περάσει για πρώτη φορά στο μάτς και ο Κοσμόπουλος με το νούμερο 3. Ζορμπάνος, Μερμίγκης και Βαρκάρης παρέμειναν στο μάτς. Στεφανάκος χωρίς να βιάζεται. Υπερφώτωση του Βαρκάρη που θα πάρει τώρα την μπάλα. Εκτελεί με κακή ισορροπία. Ο Ζορμπάνος μάχεται, ο Μερμίγκης ανανεώνει. Νέα 14. Μερμίγκης για δύο τόχασε, Στρίκος στο rebound. 17 δεύτερα όλα για τους Ανώνυμους. Φιλαρτζής. Δεν έχουν φάουλ να δώσουν οι μπολές. Μπάλα απέναντι για τον Μπουτσικάκη, έξτρα πάσα. Κότσιας μέσα. 22 δευτερόλεπτα ακόμα, Βαρκάρης θα πετάξει την μπάλα, τέλος στην πρώτη περίοδο που κλείνει με πολύ καλούς Ιωνούς για τους Ανώνυμους. Λάθος τρίποντο του Κώσια, βάζει μπροστά την ομάδα του μετά από ώρα. 22-20, τα λέμε σε λίγο. Σχεδόν έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο στην All Stars Arena μετά από ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για τις δύο ομάδες. Υψηλή παραγωγικότητα, 42 πόντους αθρηστικά. 22-20 μπροστά η Ανώνυμος, πρώτη κατοχή για τους Bowlers. Βαρκάρης Σάρις Λουτσάι, το κοινός Ορπάνος. Μερμίγκης αμέσως για δύο. Κατοχή για ποιον? Για τους Bowlers. Το σημερινό μάτς δεν χρειάζεται να βλέπεις τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Πανηγυρίζουν κατευθείαν οι φύλαφοι των Bowlers. Στεφανάκος, ένα κακό σου. Ορπάνος αμυντικό. Πάτησε παρκέ για πρώτη φορά. Κότσιας θέλει να αποφύγει την παγίδα, πέφτει στο παρκέ. Κερδίζει φάουλ. Κότσιας, Κουρτέσης, Ουζουνίδης, Ελευθεριάδης και Μπουτσικάκης, οι πέντε των Ανώνυμους. Ουζουνίδης ψάχνει και βρίσκει τον Ελευθεριάδη που σουτάρει υπό πίεση και άστοχα ψηλά ο Στεφανάκος. Στεφανάκος, Μερμίγκης, Βαρκάρης, Κοσμόπουλος και Ζορμπάνος, οι πέντε των Bowlers. Ζορμπανός, το σπλίτ και το καλάθι από τον Παναγιώτη Ζορμπάνο που κάνει σπουδαία πράγματα απόψε στο παρκέ του ΆΚΑ. 22 όλα. Πιέζει τον Κότσια που ψάχνει στήριγμα και δεν το βρίσκει. Ο Βαρκάρης στο κατάλληλο σημείο ολοκληρώνει την νέα καλή άμυνα των Bowlers. Βήματα στη συνέχεια του Στεφανάκου που δυστυχώς για αυτόν δεν θα πιστωθεί το καλάθι που έβαλε συνέχεια με φλότερ. Κότσιας. Πάνω του ο Κοσμόπουλος. Ναι, κατοχή για τους Bowlers. Έχει βρει μπάλα στα πόδια του Κότσια. Το momentum αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι με τους πράσινους. Ζορμπάνος διορθώνει την κατάσταση, ο Στεφανάκος που τροφοδοτεί τον Βαρκάρη. Πήραν οι Ανώνυμους με Μπουτσικάκι. Κουρτέσης. Κότσιας ηρεμεί το ρυθμό. Σε επίθεση για τους Ανώνυμους. Κότσιας για τρεις.
Το χάσε, η μπαλα περνά εκτός. Ευκαιρία για τους μπόλες να περάσουν μπροστά. Ζορμπάνος, Κοσμόπουλος. Το σταμάτησε ο Λευτεριάδης, αν ήταν καλά. 15 δεύτερα ακόμα στην κατοχή. Ζορμπάνος προσποιήθηκε, σούταρε για 3. Τώρα δεν είναι καλό το σούτ. Παραμένει το 22-22. Κότσιας. Νέο κλέψιμο, Κοσμόπουλος τον καταδιώκει ο Ζουνίδης. Και θα χρειωθεί με φάουλ. Ζευγάρι βολών για τον Χρήστο Κοσμόπουλο. Τώρα στο ΆΚΑ. Μέσα η πρώτη του Κοσμόπουλου, 22-23. Πρώτος πρωιμή τελικός, θυμίζω, στην Development 2 League. Οι ομάδες έχουν πάρει την απευθείας άνοδο εδώ και αρκετές αγωνιστικές και θα αγωνιστούν του χρόνου στην Βιέννα, όπου αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν κιόλας, κατά τη γνώμη μου, και οι δύο. Βαρκάρης το χάνει, Μερμίγκης. Έξαλλη πανηγύρις μία τους φίλους των Μπόλερς, 22-25 με τον Μερμίγκη να δίνει την λύση. Παγίδα στο κέντρο του γηπέδου, τζάμπολ και κατοχή για τους ανώνυμους. Κότσιας δεν μπόρεσε, ο Κοσμόπουλος ψάχνει την καλύτερη επιλογή, εκτελεί και αστοχή. Ο Ζουνίδης. Όλο το δρόμο, άτσα το τελείωμα και από αυτόν, παλεύει, ανανεώνει και σκοράρει απέναντι στον Στεφανάκο, 24-25. Ζορμπάνος. Αστόχησε ο Μερμίγκης. Ριμπάνα τον Βαρκάρη. Κοσμόπουλος. Στεφανάκος με φλότερ. Μάικ Στεφανάκος, 24-27. Καλείται σήμερα να καλύψει και το κενό του Στέλιου Μπάραμπα, ο οποίος δεν κατάφερε να ταξιδέψει από τη Γερμανία για το σημερινό παιχνίδι. Ίσως να βρεθεί σε κάποια από τα επόμενα. Ο διακριθέντας από τότε που μπήκε στο ρόστερ των Μπόλερς. 18 πόντους αναπτύρους, είναι σημαντική απουσία του σήμερα. Ο Βαρκάρης για τον Στεφανάκο, κι άλλο καλάθι, 24-29, το γήπεδο κατηφορίζει. Κότσιας, Κότσιας που έχει αναλάβει το δύσκολο έργο του κατεβάσματος της μπάλας και κάνει κι άλλο λάθος. Έχει θολώσει το μυαλό των ανώνυμους. Βαρκάρης, Ζορμπάνος, Μερμίγκης για δύο, το χάσε, εύκολο rebound του Κουρτέση. Κι άλλο κλέψιμο από τον Στεφανάκο, τίποτα δεν πάει καλά για τους ανώνυμους. Ζορμπάνος. Μερμίγκης με πιο ψηλό αντίπαλο, δεν καταφέρει να τον νικήσει, παίρνει ο Κότσιας. Στεφανάκος τον εμποδίζει. Κότσιας για τρεις, είναι καλό το σούτ αλλά δεν μπαίνει. Βαρκάρης, ωραίο στιγμιότυπο. Σηκώνει τον Κότσια, ενώ το παιχνίδι συνεχιζόταν στην άλλη πλευρά. Βαρκάρης, Στεφανάκος. 3 δεύτερα ακόμα για τους Μπόλερς. 1 πεντάλεπτο ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Διαφορά στους 5 και αλλαγές και στις δύο πλευρές. Ανδρεάδης και Γεωργιάδης για τους Μπόλερς. Με το 9 ο Φιλαρτζής και με το 24 ο Ντούφας πατά παρκέ για πρώτη φορά. Για τους ανώνυμους θα το βάλω τώρα, λέει ο Ζορμπάνος, για να δούμε, 3 δεύτερα.
Αυτός πρέπει να πάρει την ευθύνη. Αυτός θα την πάρει. Στεφανάκος, Ζορμπάνος, τόπε, αλλά δεν το έκανε. Δρακόπουλος. Μητέρα των μαχών από αυτό το ΆΚΑ, πραγματικά. Τρομερό πάθος και από τις δύο ομάδες. Φιλαρτζής, ωραία αυτή κεντρώ συνεργασία. Ελευθεριάδης μετά από προσποίηση. Άφηγε συνεργασία, ποιοτικό μπάσκετ από τον Ανώνυμο. 26-29. Αμήνα ζώνης 3-2 βλέπουμε τώρα. Την ομάδα του Μπουτσικάκη. Ο Ανδριάδης πιέζεται και κάνει λάθος από την άμυνα του Δρακόπουλου. Κερδισμένο φάουλ μάλιστα για τους ανώνυμους. Δύο φάουλ για κάθε ομάδα. Διαφορά στους τρεις. Και ο Δρακόπουλος περνά το κέντρο. Λαρτζής. Πάντα πάνω του ο Στεφανάκος. Πάντου μανάμινα από τους μπόλερς. Corner 3 τώρα άστοχο. Πήρε ο Ανδρεάδης και κατέβασε γρήγορα. Μερμίγκης και τώρα Στεφανάκος. Ζορμπάνος. Καστίπας Ανδρεάδης τον έκοψε με φάουλ. Δεν το πιστεύει ο Φιλαρτζής. Ζευγάρι βολών για τον Παναγιώτη Ανδρεάδη. Στο σίδερο όμως η πρώτη. Τρίτο φάουλ. Τρίτο μαζικό των ανώνυμων ήταν αυτό. Έχουν άλλο ένα να δώσουν. Ήταν από 93 και 53 του πρώτου χρόνου. Έξω και η δεύτερη. Τον του Ζουμίδης. Όχι. Ζορμπάνος. 9-14. Μπάλα στο πόδι του Ζορμπάνου, η κατοχή από τους ανώνυμους. Παρά την τρομερή ένταση που έχει το μάτς, το κλίμα ανάμεσα στις δύο ομάδες φαίνεται καλό. Για την ώρα τουλάχιστον. Ζουνίδης αστοχή. Γεωργιάδης μαζεύει μια ακόμα καλή άμυνα των μπόλερς. Πάσε στον Στεφανάκο. Ζορμπάνος, πέναλτι από 45. Αστόχησε ο Παναγιώτης, πήρε ο Ζουνίδης και θα τρέξει μετά το δικό του μακρινό rebound. Ο Ζουνίδης ένας εναντίον όλων, Νίκος Ζουνίδης. Διαφορά στον πόντο 28-29. Ο Ζουνίδης με 15,9 πόντους αναμάς φέτος. Τους διακριθέντες στη φετινή εξαιρετική πορεία των ανώνυμους. Ανδρεάδης με follow. Άμεση απάντηση. 28-29, δεν λένε να αφήσουν το προβάδισμα από τα χέρια τους οι Γιάνγκολες. Πιέζουν και πάλι. Φάουλ τώρα του Στεφανάκου. Και τέταρτο ομαδικό. Τις διαμαρτυρίες τώρα τον πάγκο των ανώνυμους, ενώ ο Στεφανάκος πήγε στον πάγκο. Ποιος μπήκε στη θέση του? Ο Κοσμόπουλος. Ο Ζουνίδης τον Ελευθεριάδη, κόβει ο Δρακόπουλος. Δεν τον είδε ο Ελευθεριάδης, που επιμένει κατά το καλάθι και σκοράρει. Τώρα της Γεωργιάδη και Ζορμπάνο. 30-31. 2-40 ακόμα για το ημίχρονο. Κοσμόπουλος. Ζορμπάνος. Έγινε το λάθος, πήρε ο Δρακόπουλος. Ο Ζορμπάνος διορθώνει με τρομερή άμυνα. Απίστευτος παίκτης αμυντικά πραγματικά. Γεωργιάδης δοκιμάζει για τρεις μπροστά στο ψωμένο χέρι του Φιλαρτζή. Δεν ήταν εύκολο το έργο του. Φιλαρτζής θα κρεβάσει την μπάλα. Μπόλερς. Ελευθεριάδης. Φιλαρτζής. Ψάχνει την καλύτερη επιλογή. Ελευθεριάδης.
ποδόσφαιρο, το χάσε, rebound, επιθετικό από τον Ζουνίδη αβίαστα. 9-14 επίθεση, πιέζουν οι μπόλες και κλέβουν με Γεωργιάδη, θα πάρουν και το φάουλ. Τρομερή αμυντική προσήλυση από τους μπόλερς με αυτή τη πιεστική άμυνα. Η γνώμη μου είναι ότι μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρότερα προβλήματα ακόμα και σε ομάδες elite. Κοσμόπουλος δημιούργησε το ρήγμα, επέλεξε να πασάρει η Μερμίγκης για δύο, το χάσε Κοσμόπουλος το rebound. Ωραία πάσα στο κόψιμο του Μερμίγκη. Εκείνος αστοχή και πάλι, το rebound τον Ελευθεριάδη. Όλα τα φάουλ οδηγούν στη γραμμή, τα αναπομείνοντα 1 και 20. Γιατζής πάνω το Μερμίγκης. Καλή άμυνα του Κοσμόπουλου που δεν άφησε τον Ντούφα να πάρει την μπάλα. Ελευθεριάδης ανάποδο lay-up, δύσκολη προσπάθεια, παίρνει ο Ανδρεάδης και τα κατεβάσει. Ανδρεάδης όλο το δρόμο, άτυχος. Rebound του Ζουνίδη, τελευταίο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Φιλαρτζής ξεχασμένος, πασάρια για να εκτελέσει και ο Ζουνίδης κάνει λάθος στη συνέχεια. Ένα ακόμη κλέψιμο των Bowlers, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα στατιστικά του πρώτου ημίχρονου. Κοσμόπουλος, Ζορμπάνος, Ανδρεάδης, η προσποίηση, το τελείωμα, άστοχο και ο Φιλαρτζής που μαζεύει 35 δεύτερα ακόμα. Ο Ζουνίδης πέρασε από τον Κοσμόπουλο και σέρβιρε την μπάλα στο καλάθι. Νίκος Ζουνίδης μπροστά, η Ανώνυμος 32-31. Μικρή απόκληση τώρα στα δύο χρονόμετρα, ίσως μείνουν κάποια δεύτερα για τους Ανώνυμους. Για να δούμε τον Ζορμπάνο που φωνάζει τον Ανδρεάδη για να συνεργαστούν. Ζορμπάνος με αλλαγές στα σκρίνη Ανώνυμους. Αλλά εκτός από τα χέρια του Ζορμπάνου μάλλον και η κατοχή για τους Ανώνυμους που θα πάρουν time out για να οργανώσουν την τελευταία επίθεση. Στεφανάκος, Γεωργιάδης, Ζορμπάνος, Βαρκάρης και Ανδρεάδης, πεντάδα των Bowlers. Η σύσκεψη των πάντων των Ανώνυμους δεν έχει τελειώσει ακόμη. Οι Ανώνυμους που σχεδιάζουν υπό τις οδηγίες του Φιλαρτζή την τελευταία τους επίθεση στο πρώτο ημίχρονο. Επίθεση 5 δευτερολέπτων και όχι 9 όπως είπα πριν τη διακοπή. 9 δευτερόλεπτα απομένουν συνολικά στο πρώτο ημίχρονο. Τα 5 ανήκουν στους Ανώνυμους. Επανέφερε και ξαναπήρα τον Δρακόπουλο. Να δούμε ποιος θα πάρει την ευθύνη. Φιλαρτζής, πάσα στο πλάι. Μπουτσικάκης για 3. Το χάσε. Ο Ντούφα στο rebound. Τέλος το πρωτομήχρονο. 32-31. Τα λέμε σε λίγο. Εντάξει, πρώτο ημίχρονο για πολύ παραπάνω κατηγορία. Όποιος παρακολουθεί το ματς. Νομίζω την ίδια γνώμη θα έχει. Κατοχή δεύτερου μηχρόνου για τους Bowlers. Στεφανάκος, Ζορμπάνος, Φαρκάρης, Γεωργιάδης και Ανδρεάδης. The starting five του δεύτερου μηχρόνου. Στεφανάκος για 3. Δεν ήταν καλό, δεν ήταν κακό το σουτ. Λάθος πάσα του Ανδρεάδη, έκλεψε ο Δρακόπουλος. Κράτησε την κατοχή απέναντι σε τρεις παίκτες. Πάσα στον Κότσια και τώρα Μπουτσικάκης για 3 μετά από τρίπλα. Πίτερ Μπουτσικάκης στη μέρα του μπορεί να σκοτώσει οποιαδήποτε άμυνα. Δεύτερο τρίποντο για εκείνον, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Και 35-31. Πάσα του Ζορμπάνου εκεί που δεν βρίσκεται κανείς. Λάθος για τους Bowlers. Κότσιας, Μπουτσικάκης, Στεφανάτος, Στρίκος και Δρακόπουλος. Πέντε των Ανώνυμους με δύο κλασικούς χειριστές για να αποφύγουν τα πολλά λάθη του πρώτου μηχρόνου στο κατέβασμα της μπάλας. Στεφανάτος, Μπουτσικάκης, ξανά για 3. Το ξαναβάζει μπροστά στον Ανδρεάδη. Μπαίνει σε λινιασμένο στο δεύτερο μήκρονο και δίνει αέρα 7 πόντων στην ομάδα του, 38-31.
έσπασα. Ο Σκρίτος θα κλέψει, Δρακόπουλος το κατέβασμα. Και αν σκοράρουν οι ανώνυμους, νομίζω ότι οι μπόλες πρέπει να πάρουν time out. Ασκόκης ο Δρακόπουλος, ο Στρίκος επιμένει. Ο Βαρκάρης μαζεύει και λύνει την πολιορκία. Υπάρχει διακοπή, έχει χτυπήσει ο Γεωργιάδης. Διακοπή. Λοιπόν, θα κρατήσουμε το μικρόφωνο στο time out. Πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά του πρώτου μικρόνου. Ο Ζουνίδης 10 πόντους για τους ανώνυμους, πρώτο σκόρερ για τους γηπεδούχους. Με 9 rebound, φλερτάρει με το double-double από ημίχρονο ο Νίκος. 15 λάθη για τους ανώνυμους στο πρώτο ημίχρονο. Έναντι 13 των μπολέρς, έκαναν και μπολέρς τα λαθάκια τους. Η μεγάλη διαφορά είναι στα κλεψίματα. 5 κλεψίματα οι ανώνυμους, 14 οι μπολέρς. Οι μπολέρς που έχουν πρώτο σκόρερ τον Βαρκάρη με 10 πόντους. Ακολουθεί ο Ζορμπάνος με 8 και ο Στεφανάκος με 6. 8 πόντους έχει βάλει ο Δρακόπουλος για τους ανώνυμους. Τους 6 ο Κότσιας. Τους 4 ο Ελευθεριάδης. Επιστρέφουμε στο μάτς. Την ίδια πεντάδα συνεχίζουν οι μπόλερ. Δεν είναι κάτι σοβαρό τελικά ο Γεωργιάδης. Πιέζουν και ανώνυμους τώρα. Στεφανάκος. Βαρκάρης. Αστόχησε. Μπουτσικάκης μάζεψε. Κότσιας πάει στενασμένα όλη τη διαδρομή. Σπουδαία καλάθι από τον Γιάννη Κότσια. 40-31, εξαιρετικό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο για τους ανώνυμους που κάνουν ό,τι έκαναν οι μπόλερς στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Και 8-0 το σερί που τρέχουν στο πρώτο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Δρακόπουλος το χάνει, το rebound αμυντικό τον Στεφανάκο. Καλείται τώρα να ηρεμήσει την ομάδα του. Στεφανάκος χόρεψε αλλά στόχισε. Ανανεώνει ο Βαρκάρης. Ζορμπάνος για την απάντηση στα τρίποτα του Μπουτσικάκη. Το χάσε. Βαρκάρης. Επιμένουν οι μπόλερς. Γεωργιάδης 10 δεύτερα ακόμα. Φάουλ χαμηλά του Κότσια που το παραδέχεται. Πρώτο φάουλ στην τρίτη περίοδο και αλλαγή για τους μπόλερς. Μερμίγκη στη θέση του Γεωργιάδη. Στεφανάκος επανέφερε. Το πιέζει ο Κώστιας. Στεφανάκος. Μερμίγκης δεν μπόρεσε αλλά ανανέωσε και σκόραρε σε δεύτερο χρόνο. Μιχάλης Μερμίγκης. Πρώτο καλάθι για τους μπόλερς. Στην επανάληψη. Τρακόπουλος. Πασάρι τώρα στον Μπουτσικάκη. Καλή άμυνα του Ζορμπάνου. Στεφανάκου σπλίτ και πάσα. Μπουτσικάκη οι προσποιήσεις. Δρακόπουλος για δύο το χάνει. Ο Ανδρεάδης στο αμυντικό rebound θέλει να κατεβάσει γρήγορα να πέσει πάνω σε παγίδα. Δεν μπόρεσε ο Κότσιας. Παίρνει ο Στεφανάκος σφύριγμα για φάουλ του Δρακόπουλου. Δεύτερο ομαδικό των ανώνυμων. Αλλαγή τώρα. Μένουν ψηλά για να πιέσουν οι ανώνυμοι, απαντώντας με το ίδιο νόμισμα στους μπόλερς. Στεφανάκος, χωρίς πρόβλημα, με ψυχραιμία βρίσκει τον ελεύθερο Μερμίγκη. Ζορμπάνος. Βαρκάρης. Βάζει το σκύνο Μερμίγκη. Ζορμπάνος. 9 δεύτερα ακόμα. Σταματά την τρίπλα και ψάχνει στήριγμα. Βαρκάρης στα 4 δεύτερα εκτελεί για 2 και αστοχή ψηλά. Ο Ανδρεάδης με ένα πιτ στην μπάλα προσπάθησε να σκοράρει. Ζευγάρι βολών για τον Παναγιώτη. Πήρε το μαδικό νωρίς στην τρίτη περίοδο για τους ανώνυμους χωρίς φάουλ για τους μπόλερς. Εδώ και 3,5 λεπτά στο δεύτερο μήχρονο. Στρέφει ο Ελευθεριάδης στο μάτς καθιστώντας τον Στρίκο. Ψηλώνει το σχήμα τώρα ο Φλεαρτζής. Είναι πρώτη του Ανδρεάδη. Έξω έχει δεύτερη μάχη για το rebound. Το παίρνει ο Ελευθεριάδης. Στεφανάτος. Θα πάει στενασμένα. Λάθος πάσα. Ο Στεφανάκος στο κατάλληλο σημείο κλέβει.
προς απέναντι για τον Ανδρεάδη. Πιέζουν οι ανώνυμους, νέο φάουλ, τέταρτο ομαδικό. Και τεχνική ποινή στον πάγκο. Τεχνική ποινή στον πάγκο των ανώνυμους. Δώρο μια βολή στους Bowlers. Ο Ζορμπάνος θα την εκτελέσει. Πέντε δεύτερα στη διάθεση των Young Bowlers. Στεφανάκος. Βάζει το σκρίνο ο Ανδρεάδης. Στεφανάκος δοκιμάζει για δύο. Και αστοχή Μερμίκης. Rebound. Και άστοχος ούτε από τον Μιχάλη. Κότσιας. Πάσα του Ελευθεριάδη. Κατεβάζει και περιμένει τους συμπαίκτες στην καλογραμμένη επίδεση. Το πέρασμα και πάσα στον Στεφανάτο που θα εκτελέσει για τρεις και θα στοχίσει. Στεφανάκος. Ζορμπάνος για τρεις. Αστόχησε ο Μερμίκης, παλεύει. Αλλά δεν πετυχαίνει το καλάθι. Ζουνίδης που πέρασε στο μάτς. Δεν υπάρχει σφύριγμα. Πέρασε ο Ζουνίδης, αστόχησε. Αλλά θα εκτελέσει από τη γραμμή. Έχει μείνει στο παρκέ ο Στεφανάκος. Τώρα θα σηκωθεί. Ζευγάρι βολών για τον Νίκο Ζουνίδη. Μέσα η πρώτη, 41-33. Στοχίσε στη δεύτερη, τις πόντες ευνοούν τον Στεφανάου και τις Bowlers. Ανδρεάδης, Βαρκάρης. Στεφανάκος για τρεις. Ανδρεάδης κι άλλο επιθετικό rebound. Βαρκάρης, 6 δεύτερα ακόμα. Επιμένουν οι Bowlers. Ανδρεάδης για τρεις. Ούτε εκείνος. Κι άλλο rebound. Τρομερή η προσήλωση στον τομέα των rebound από τους Bowlers που όμως δεν μετουσιώνουν τις έξτρα κατοχές σε κάποιο καλάθι. Ο Ζουνίδης περνά, προσποιείται και σκοράρει. Ωραία στον εφημιασμό. Η πρώτη φορά που η διαφορά πάει πάνω από τους 10 και είναι για τους ανώνυμους. 43-33. Ζορμπάνος. Μερμίκης για δύο δεν μπόρεσε. Ο Ζουνίδης θα τρέξει και πάλι. Φάουλ του Ζορμπάνου. Καλό φάουλ ήταν αυτό. Μόλις το πρώτο μαδικό των Bowlers. Πάνω στον πάγκο, Γεωργιάδης και Κοσμόπουλος πατούν παρκέ. Οι ανώνυμους με Μπουτσικάκι, Φιλαντζή, Ελευθεριάδη, Ουζουνίδη και Τρακόπουλο. Μπουτσικάκης κι άλλο και κοιτάει την κάμερα. 46-33, έχει πάρει φωτιά στον δεκάλεπτο, βάζει τρίτο σερί τρίποντο. Κοσμόπουλος, ωραία προσποίηση, Φλότερ στο ταμπλό. Και ο Φιλαρτζής πρώτη πάσα στον Ουζουνίδη που είναι ταχύτατος. Ουζουνίδης, Δρακόπουλος, καλά του το φάουλ. Έχει κατηφορήσει το γήπεδο υπέρ των ανώνυμων στο δεύτερο ημίχρονο. Το σκηνικό έχει αλλάξει πλήρως. Η διαφορά στους 15. Και τα πράγματα γίνονται δύσκολα για τους Bowlers που κανούνται να ανέβουν ένα βουνό τώρα. Time out από τους πράσινους.
Πέρασε στη γραμμή ο Δρακόπουλος για τη μία συμπληρωματική βολή μετά το ωραίο καλάθι που έβαλε στο ανοιχτό γήπεδο. Δρακόπουλος, Μπουτσικάκης, Ελευθεριάδης, Ντούφας και Φιλαρδής από τη μία πλευρά. Κοσμόπουλος, Μερμίγκης, Ανδρεάδης, Γεωργιάδης και Ζορμπάνος που κατεβάζει την μπάλα. Η πεντάδα, τον Μπόλερ. Η φορά ξέφυγε πολύ γρήγορα. Καλή άμυνα της Ανώνυμους, διορθώνει ο Βαρκάρης με τη βοήθεια του Κοσμόπουλου. Άστοχο όμως εσύ. Φιλαρδής. Δρακόπουλος. Συστηματσέδες για να ξεμαργαριστεί ο Μπουτζικάκης. Αυτό δεν έγινε ποτέ από την καλή άμυνα του Βαρκάρη. Και στη συνέχεια ο Ντούφας στο κείμενο αριστερό drive. Γεωργιάδης πέφτοντας, δεν προλαβαίνει να σώσει. Έχει κλέψει ο Δρακόπουλος και βρίσκει στήριγμα στον Ντούφα. Ωραία πάσα στη διψάει, η έξτρα για τον Ελευθεριάδη. Μπουτσικάκης, η προσποίηση, η μπάλα του φέγγει από τα χέρια. Παραμένει το 48-33, μόλις 2 πόντους ή 3. 3 έχουν πετύχει οι μπόλερς μέχρι στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ επιθετικά. Κοσμόπουλος. Μερμίγκης για 2. Ανάσα για τις μπόλες. 48-35. Τρακόπουλος. Πάμε να βάλω εδώ στην κάμερα και θα κλείνω. Φιλαρδής. Να βγει το σκήνο που τσικάκης. Ο Φιλαρδής κράτησε. Φάουλ με την εμπειρία του. Τέσσερα φάουλ και στις δύο πλευρές. Πολλές τα εκτελούν οι δύο ομάδες. Δύο λεπτά της τρίτης περίοδου. Άστοχος ο Φιλαρδής στην πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Ο Ελευθεριάδης όμως δίνει 9-14 στους ανώνυμους. Φιλαρτζής, Ντούφας, χαϊλό κατάσταση, Ελευθεριάδης. Εκεί δεν έχει αντίπαλο. 50-35. Κοσμόπουλος, Μερμίγκης ξανά. Δεν μπόρεσε αυτή τη φορά, παίρνει ο Ντούφας το rebound. Πιέζεται και φάουλ από τη Μερμίγκη. Βολές για τους ανώνυμους, κακό φάουλ ήταν αυτό. Του Στεφανάκου να επιστρέψει στο μάτς για τους μπόλερς. Τον πάγκο Βαρκάρης. Λύρης, εναλλαγή του σκηνικού στο δεύτερο ημίχρονο. Το momentum έχει αλλάξει, στρατόπεδο είναι ξεκάθαρα με τους ανώνυμους. Υπάρχει όμως πολύς χρόνος ακόμη στο μάτς. Η κατοχή για τους ανώνυμους. 1:37 ακόμα στην τρίτη περίοδο, συν 15 για την παρέα του Μπουτσικάκη και του Φιλαρτζή. Και έχουμε τώρα μια σύσκεψη μεταξύ των δύο ρέφερι, της κυρίας Γιακίνη και του κύριου Καραμασιώτη. Φιλαρτζής, πάντα πάνω του ο Κοσμόπουλος. Φιλαρτζής, σκηνή του Ελευθεριάδη που βυθίζεται. Δρακόπουλος προς τα δουλειά, χαϊλό, έχει καταλάβει εκεί ο Στεφανάκος και κλέβει. Ωραία διάβαση τη φάση. Ο Φόνιγκαρ στον Βόλερ, Στεφανάκος. Κοσμόπουλος προσποιήθηκε, πασάρ ωραία. Γεωργιάδης για 3, το σίδερο. Rebound από κανέναν. Κατοχή για τους μπόλερς. Η
χιλιόμετρο. Ό,τι κατάλαβα, 20 δευτερόλεπτα έχουν στη διάθεση του Μπόλερ και όχι 24. Ελευθεριάδη στον πάγκο, έκανε καλή δουλειά. Ο Στρίκος τον αντικαθιστά. Μερμίγκης παλεύει ανάμεσα σε δύο και τρεις παίκτες. Του πήρε την μπάλα ο Δρακόπουλος. Δρακόπουλος πιέζεται, τα καταφέρνει. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Λαρτζής. Ο Τσουκάκης παλεύει να ξεμαρκαριστεί και εκτελεί μπροστά στο ψωμένο χέρι του Στεφανάκου. Αστόχησε αυτή τη φορά. Στεφανάκος ανοίγει το γήπεδο. Ένας μένας στον εφενδιασμό. Άτσαλο τελείωμα. Κοσμόπουλος. Άτσαλο στο καθήρες Τρίκος. Έξαλλη οπαδή των Bullets. Βολές για τον Κοσμόπουλο. Οι 8,5 απομένουν στο ρολόι. Ο Κοσμόπουλος χάνει την πρώτη πολύ άστοχη η Bullets στο τρίτο δεκάλεπτο. Έξω και η δεύτερη, ο Ζορμπάνος παλεύει και ανανεώνει, μεγάλο rebound ήταν αυτό. Στεφανάκος. Ο Ανδριάδης θα βάλει το screen. Στεφανάκος στο Μερμίγκη που εκτελεί αμέσως, αλλά βρίσκει σίδερο. Μπουτσικάκης κατεβάζει. Πάσα για τον Δρακόπουλο με ρίσκο, πρόλαβε ο Δρακόπουλος, 8 δεύτερα ακόμα. Ζητά, ο Μπουτσικάκης κρατά ο Δρακόπουλος. Καλή άμυνα του Στεφανάκου, ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Ζορμπάνος. Σουτάρει εκτός χρόνου νομίζω. Τέλος στην τρίτη περίοδο, 50-35 συν 15 για τους τυπικά γηπεδούχους ανώνυμους. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά στον πρώτο μεγάλο προημιτελικό της Development 2 ανάμεσα σε ανώνυμους και Young Bowlers. Πρώτο παιχνίδι της σειράς, θυμίζω κριτήριο διαφορά πόντων. Πρώτη κατοχή της ανώνυμους που έχουν χτίσει μια πολύ καλή διαφορά 15 πόντων. Ουζουνίδης, Ελευθεριάδης, ο Τζουβάρας περνάει για πρώτη φορά στο μάτς. Τζουβάρας που είναι πολύ επικίνδυνος από μακριά και το επομφυμίζει με το ξεκίνημα. Οι υπόλοιποι δύο, ο Ελευθεριάδης και ο Κότσιας. Στεφανάκος με φλότερ, το χάνει, ο Ελευθεριάδης μαζεύει. Ωραία πάσα για τον Δρακόπουλο, τον Ζουνίδη. Κότσιας δεν θα βιαστεί, Τζουβάρας για τρεις. Κακό τώρα. Ζορμπάνος, ωραία σκάστη πάσα. Στεφανάκος το βάζει. 53-37. Δρακόπουλος θα πάει στο ένας εναντίον δύο και ο Κοσμόπουλος θα κλέψει. Ανδρεάδης, έχουν μπει αποφασισμένοι στο δεκάλεπτο οι Bullets. Ο Ανδρεάδης όμως αστοχεί και ο Ελευθεριάδης κατεβάζει το αμυντικό. Ο Ζουνίδης θέλει να τρέξει. Ροντέο το μάτς του Ζουνίδης. 55-37. Στεφανάκος εκτελεί για τρεις και το βάζει. Έχει καταλάβει σήμερα ότι πρέπει να πάρει παραπάνω πρωτοβουλία στην επίθεση και δικαιώνεται γι' αυτό. 5 συνεχόμενη πόντια από τον Στεφανάκο. Ο Ζουνίδης κόβει σαν τρέιλερ, το χάνει, μαζεύει ο Γεωργιάδης. 55-40. Και το μάτς συνεχίζεται από εκεί που ξεκίνησε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Από το συν 15 τον ανώνυμος Κοσμόπουλος. Απέναντι Στεφανάκος ξανά. Το βάζει Μάικ Στεφανάκος. 55-43. Και οι Bullets δείχνουν ικανοί να ξαναμπούν στο μάτς. Θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους ακόμη. Στεφανάκος και Ζορμπάνος παλεύουν να παγιδεύσουν τον Δρακόπουλο. Η κατοχή για τους ανώνυμους, λέει η ρεφ για εκείνου που ήταν μπροστά στη φάση. Διαφορά στους 12. Δρακόπουλος στην επαναφορά. Ζουνίδης, πάσα με ρίσκο.
Φάουλ του Ζορμπάνου που το παραδέχεται. Πρώτο φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Και 14 επίδεση για τους ανώνυμους. Κότσιας. Τικά πιεσμένος από τον Κοσμόπουλο. Δεν μπόρεσε να στοχίσει, αλλά ανανεώνει ο ίδιος την επίθεση της ομάδας του. Και επιμένει κατά το καλάθι. Πιέζει ο Γεωργιάδης τώρα. Κοσμόπουλος, οι προσποιήσεις. Αστοχή ο Κότσιας. Ουζουνίδης. 57-43. Κοσμόπουλος. Ζορμπάνος για τρεις, νιώθει καλά. Αλλά αστοχή, ο Ανδρεάδης παλεύει το rebound. Κοσμόπουλος ζώνει εκεί από τον Ζορμπάνο που δεν κατάφερε να σώσει. Ουζουνίδης. Έχουν γυρίσει οι μπόλερς. Σε επίθεση για τους ανώνυμους. Κοσμόπουλος δίνει το σύστημα. Πάσα στο πλάι, Κότσιας για 3, στόχια από το σουτ. Αλλά το χάνει. Ο Ανδρεάδης στο rebound. Πρώτη πάσα στον Γεωργιάδη που κατεβάζει την μπάλα τον κεντρικό διάδρομο. Κοσμόπουλος προσποιείται. Κοτσιά φάουλ του Κότσια που τώρα δίνεται. Ένα φάουλ για κάθε ομάδα. 6-46 για το φινάλε. Συν 14 για τους ανώνυμους. Που έχουν μεταμορφωθεί συγκριτικά με το πρώτο ημίχρονο. Στεφανάκος. Γεωργιάδης εκτελεί για τρεις. Μπάλα συστημένη σε χέρια του Ζουνίδη. Κόπουλος. Στεφανάκος κλέβει. Ψάχνει την καλύτερη επιλογή. Ζορμπάνος πρέπει να το βάλει αυτό ο Παναγιώτης. Λιβάνο του Κουβάρα παραμένει το συν 14 των ανώνυμους που ελέγχουν την κατάσταση του αγώνα, παρότι ακόμη αντιμετωπίζουν προβλήματα στο κατέβασμα της μπάλας. Έχουμε δει αρκετά λίγες επιθέσεις στο σετ παιχνίδι, στο 5-5. Κότσιας κράτησε την κατοχή, πήγε προς τα μέσα. Πάσαρε στον Δρακόπουλο και εκείνος για τον Ουσουνίδη που εκτελεί από τα 9. Και φάζει το τρίποντο του αγώνα ο Χριστός και η Παναγία. Ναι, μαχαιριά στην καρδιά των μπόλερς. Για να δούμε αν έχουν και πάλι αντίδραση. Στεφανάκος πήρε screen, τελειώνει με φλότερ. Το rebound του Ελευθεριάδη και ο Ζουνίδης που έχει επιλογή του Δρακόπουλου. Θα του δώσει την μπάλα πίσω από την πλάτη. Δρακόπουλος 62-43 και γρήγορα η διαφορά ξανά κοντά στο συν 20. Δεν πρέπει να τα παρατήσουν. Θυμίζω κριτήριο είναι διαφορά πόντων. Υπάρχει και δεύτερο μάτς σε 4 μέρες από σήμερα. Στεφανάκος στο κόψιμο του Γεωργιάδη που αστοχεί. Ουζουνίδης. Πέντε λεπτά ακόμη για το φινάλε. Δρακόπουλος. Δυναμική αλλαγή του Ζορμπάνου. Ωραία πάσα στον Ελευθεριάδη. Άψογη φάση. Κόπουλο και Ελευθεριάδη να συνεργάζονται με κλειστά τα μάτια. Διαφορά πάνω από τους 20 για πρώτη φορά. 64-43 Στεφανάκος στον Ζορμπάνο. Πέρασε ο Παναγιώτης και έδισε φάουλ. Θα εκτελέσει από τη γραμμή. Έξω η δεύτερη, rebound του Στεφανάκου. Κοσμόπουλος. Πάσαμε ρίσκο, πέρασε ο Μασπαρκάρης.
πολύ δύσκολο. Μπουσικάκης σταμάζει την τρίπλα στη Σμορκότσια που εκτελεί από μακριά και αστακεί. Ζορπάνος καυτή πάσα για τον Φαρκάρη, παρεμβάλλεται ο Κότσιας. Ο Στεφανάτος περνάει στο μάτς στη θέση του Κότσια. Κότσιας Τρίκος, Μπουτσικάκης, Δρακόπουλος. Και Κουρτές στη μετάδα των Ανώνυμους που έβγαλαν την άμυνα. Δρακόπουλος, ωραία στον Κουρτέση που δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από αυτή τη φάση. Ανδρεάδης, ούτε τώρα καλά για τους μπόλερς. Παραμένει το 64-44 και όσο κυλούν τα λεπτά οι Ανώνυμους παίρνουν όλο και μεγαλύτερο προβάδισμα εν ώψη της συνέχειας, εν ώψη του δεύτερου μάτς. Τεσσάρα επίθεση για τους πράσινους, Στεφανάκος. Φάουλ τώρα του Μπουτσικάκη σκληρό. Βαρκάρης Κοσμόπουλος. Ετοιμάζει για τρεις. Ριμπάνα τον Κουρτέση. Δρακόπουλος ψάχνει στήριγμα, ο Στεφανάκος παλεύει να κλέψει. Ανδρεάδης ροντέο το μάτς και πάλι. Κοσμόπουλος, Στεφανάκος για τρεις, πρέπει να το βάλει αυτό. Ψηλά ο Μπουτσικάκης. Στο σύν 20 οι Ανώνυμους που ελέγχουν την κατάσταση του αγώνα. Το πρώτο μήχρονο έκαναν ό,τι ήθελαν οι μπόλερς. Δρακόπουλος, ωραία πάσα στο κόψιμο του Στρίκου που γυρνά με reverse και σκοράρει απέναντι στον Στεφανάκο και αυτό μέσα 66-44. Πραγματική μεταμόρφωση των Ανώνυμων στο δεύτερο μήχρονο. Νομίζω όλοι για την πόλη. Βλέψιμο του Στεφανάκου έχει πατήσει όμως τη sideline. Πάμε σε time out. 2 λεπτά για το φινάλε στο ΆΚΑ. Φιλαρτζής Ζουνίδης, Στεφανάτος, Μπουτσικάκης και Στρίκος από τη μία πλευρά, από την άλλη Ζορμπάνος, Ανδρεάδης, Μερμίκης, Βαρκάρης και Στεφανάκος. Ωραία πάσα για τον Ζουνίδη στην πλάτη της άμυνας, άλλη ούτσι συνεργασία Φιλαρτζή και Ζουνίδη στη φάση του μάτς με τη στιγμή. Στεφανάκος έβαλε το σκρίνο, Ανδρεάδης, Μερμίκης στο πλάι για τον Βαρκάρη. Ανδρεάδης. Καλή άμυνα του Μπουτσικάκη, επιμένει ο Ανδρεάδης, τελειώνει με φλότερ, άστοχα ψηλά ο Ζουνίδης, κατεβάζει το αμυντικό. Τελευταία 100 δεύτερα. Με τη διαφορά στους 24 ο Ζουνίδης θέλει να τη διευρύνει. Μπάλα για τους Ανώνυμους. Εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο από την ομάδα του Φιλαρτζή που τώρα επαναφέρει για τον Στεφανάτο. Στεφανάτος, στενασμέναν με τον Στεφανάκο που ίσως να αλλίωσε την προσπάθειά του. Στεφανάτος για τρεις. Ο Ζορμπάνος στο rebound, θα κατέβασε και την πάντα. Φάουλ του Στρίκου. Άθελά του τον βρήκε στο πόδι. Σκεπτικά πιεσμένος από τον Ζουνίδη, πάει κοντά στο καλάθι και κερδίζει φάουλ.
ζευγάρι βολών για τον Μερμίκη, πάνε να ανάψουν τα αίματα τώρα. Οι Ανώνυμους πάνε στο μάτς, στο δεύτερο μάτς σειράς με εξαιρετικό προβάδισμα. Και οι μπόλερς καλούνται να ανέβουν ένα βουνό για να προκριθούν πλέον στο Final Four. Νομίζω ο νικητής της σειράς θα αντιμετωπίσει τον νικητή της σειράς, την Νίκο εναντίον Μπονόμπο. Άστοχος ο Μερμίγης στην πρώτη. Σε ελεύθερη. Time out. Διακοπή και τα λέμε σε λίγο. Τελευταίο λεπτό στο ΆΚΑ για να μάθουμε με ποια διαφορά θα πάνε στο δεύτερο μάτς οι Ανώνυμους. Φιλαρτζής, Τρίκος, Ζουνίδης, Στεφανάτος και Ντούφας στην πεντάδα των γηπεδούχων που κάνουν λάθος την επαναφορά. Και ο Στεφανάκος δεν ξέρω γιατί έτρεξε για να σώσει. Και ο Στρίκος κερδίζει φάουλ για βολές. Στεφανάκος, Μερμίγκης, Ανδρεάδης. Ζορμπάνος. Και ποιον δεν είπα, τον Μερμίγκη, όχι τον Μπαρκάρη. Τρομερό δεύτερο ημίχρονο των Ανώνυμους, απάντησαν στους Bowlers με το ίδιο νόμισμα. Το μεγάλο όπλο των Bowlers φέτος που ήταν η ασφυκτική πίεση στα 4 τέταρτα του γηπέδου μετατράπηκε σε ατού των Ανώνυμους τα πρώτα λεπτά της τρίτης περίοδου. Ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και τα τρία εύστοχα τρίποντα του Μπουτσικάκη που άλλαξε άρδιν το momentum της αναμέτρησης. Ζορμπάνος. Στεφανάκος. Σκριν του Βαρκάρη. Στεφανάκος ψάχνει στήριγμα. Μερμίγκης απέναντι στον Ζουνίδη. Βολές και πάλι. Στα 8.47 τώρα, μόλις 17 πόντους έχουν βάλει στο δεύτερο ημίχρονο οι Bowlers. 30 έβαλαν στο πρώτο. Στεφανάτος, πιεζόμενος από τον Ζορπάνο. Φιλαρτζής, 7 δεύτερα για τους Ανώνυμους. Σου τυποπίεση, το κακές προϋποθέσεις, άστοχος Στεφανάκος. Κερδίζει φάουλ. Κακό φάουλ αυτό. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά βολές για τον Μιχάλη Στεφανάκο. Οι Bowlers παλεύουν όσο μπορούν να μειώσουν τη διαφορά. Το μάτς ξεκίνησε με τους καλύτερους ουρανούς για εκείνους. Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν ανάλογη. Μέσα η πρώτη. 19,3 απομένουν στο ρολόι. Ο Πανάκος χάνει τη δεύτερη, ο Ντούφας στο rebound. Στεφανάτος. Φιλαρτζής. Πήρε ο Ανδρεάδης, πάσαρε για τον Ζορπάνο. Ο οποίος χτύπησε εκεί στη διεκδίκηση, έχει χτυπήσει και ο Φιλαρτζής. Ωραίο στιγμιότυπο. 2,6 για το φινάλε. Να δούμε αν προλαβαίνουν να βγάλουν ένα καλό σουτ οι Bowlers. Time out. Για να δούμε τι σχεδίασαν οι Young Bowlers για την τελευταία επίθεση. Επαναφορά από μπροστά. 2,6 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Ο Στεφανάκος θα επαναφέρει. Ο Μερμίγκης βγαίνει από τα screen και θα πάρει την μπάλα. Πήγε προς το καλάθι, σουτάρε για 2, το έφτασε, λήξη της αναμέτρησης στο ΆΚΑ.
48 τελικό σκορ από την All Stars Arena. Τεράστια νίκη για τους ανώνυμους που βρίσκονται με το 1,5 πόντο στην επόμενη φάση. Καλό σας βράδυ.